Την παραίτηση του εισηγητή από τη θέση του εντεταλμένου Συμβούλου Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, Χρήστου Κόνστα, έφερε η καταψήφιση και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία της πρόθεσης της Δημοτικής Αρχής για εκτέλεση έργων 5 εκατομμυρίων ευρώ με επικοινωνιακό κονδύλι 130.000 ευρώ που χθες παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Μπροστά μας έχουμε το επικοινωνιακό σχέδιο για το 2020 του Δήμου Ηρακλείου. Ένα επικοινωνιακό σχέδιο που στοχεύει στη δημιουργία ενός πλάνου δράσεων επικοινωνίας του Δήμου σε όλους τους τομείς. Όπως σημείωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, στο επικοινωνιακό σχέδιο υπήρχαν ένα σωρό συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, έργα και δραστηριότητες που έφταναν τον προϋπολογισμό στα 5 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που το πραγματικό ποσό προβολή σε μέσα ενημέρωσης για το 2020 έφτανε τα 135.000 ευρώ. Έχει μέσα κομποστοποίηση, έχει μέσα αστικά λεωφορεία, έχει μέσα την ουσία του δρόμου, έχει μέσα το 5-1 πολιτισμού, έχει μέσα διάφορα αλλαγή. Και τι έχουν αυτά. Γιατί δεν είναι χωριστά στον καθένα, δεν έχετε να μας πείτε καθαρά. Η επικοινωνιακή πολιτική είναι τόσο. Για να μπορούμε να ψηφίσουμε. Γιατί τώρα έτσι όπως είναι σε αυτά μας, εμείς έχουμε προβληματισμό. Για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό το συνοθήλευμα εδώ διαφόρων αξώνων. Στην εισήγησή σας μιλάτε για 5 άξονες. Μετά μέσα στο υπηρεσιακό έχουμε 8 άξονες. Από το λίγο ψάξιμο που έκανε η δημότητα από τα σχέδια που έγινε το Ευρωπαϊκό μας, είδα ότι περισσότερες διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν από τη ανάπτυξη. Η απόφαση περσινή για τη ΣΥΚΙ έγραφε ότι θα γίνει με κάποιο ανοιχτό διαγωνισμό. Τι σημαίνει η συγγραφή πρότυπων ηχημένων στο πλαίσιο της τουριστικής στρατηγικής Δήμου Ηρακλείου, τι αμείβουμε με αυτό? Μιλάμε την επικοινωνική μας πολιτική, που είναι 4.800, ένα τεράστιο ποσό. Και στο μυαλό μου πάει, τι θέλουμε να πουλήσουμε, δηλαδή το επικοινωνιακό κομμάτι τόσο μεγάλο, δηλαδή ο Δήμος είναι μια τέτοια, ας πούμε, ένα κύτταρο αυτομηχανής που χρειάζεται τόσο να κοινωνηθεί στον κόσμο για να αγοράσει και ο στή. Μάλιστα, οι δράσεις αυτές αφορούσαν τις αντιδημαρχίες πολιτισμού, καθαριότητας και ψηφιακής πολιτικής, με την αντιπολίτευση να διερωτάται γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στο επικοινωνιακό σχέδιο και οι άλλες αντιδημαρχίες. Γιατί δεν κοιτάνε όλες οι αντιδημαρχίες που έχουν συγκριματοδοτούμενα πρόγραμμα του. Είναι ποιο κριτήριο, επιλέχθηκαν 3. Στις προσπάθειες του εισηγητή να πείσει πως όλα αυτά είναι επιταγές της νομοθεσίας, ήρθαν οι επισημάνσεις της αντιπολίτευσης, υποχρεώνοντας τον μάλιστα να αναδιπλωθεί, σημειώνοντας πως ίσως και να μην έχει ερμηνευθεί σωστά η εγκύκλειος. Αυτό που ζητάει ένα Υπουργείο είναι μόνο αναφορά στο έργο, αλλά μόνο να αναφέρεται στο κομμάτι του χρηματοδοτικού, μόνο το κομμάτι που πάει η επικοινωνία. Όχι δηλαδή 2,5 εκατομμύρια και από αυτά να είναι 30.000 επικοινωνία. Στην επιστολή παραίτησής του, ο Χρήστος Κόνστας άφησε αιχμές για την αντιπολίτευση, σημειώνοντας πως η επιλογή της αντιπολίτευσης, μίζωνος και ελάσσονος, να καταψηφίσει το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση, ανάπτυξη και επικοινωνία της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου μας για το 2020 οδηγεί πρακτικά σε αναστολή όλου του σχεδιασμού και κατ' επέκταση της λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού του Ηρακλείου.